Γιο, καλησπέρα πουτάνε, τοξική πουτάνα, δογκό, τοξικούλη. Καλώς ορίσατε στο τελευταίο part. Κάνω react στα play σας της χρονιάς. Μάγκες, πέρασε ένας χρόνος YouTube εδώ πέρα φάση. Τα σπάσαμε όλα, κάναμε ακραία πράγματα. Φτάσαμε 500 και άτομα σε πρεμιέρες. Βγάλαμε καινούργιες σειρές, πήραμε πάρα πολλές προβολές. Ανεβήκαμε σάου, ξεπεράσαμε τους 10.000. Όλοι οι στόχοι μας έγιναν done για αυτή τη χρονιά, οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε πέρα από το ευχαριστώ, πάμε να περάσουμε στο βιντεάκι. Όπως βλέπεις κάτω από το τίτλο και από το thumbnail, έχουμε το τελευταίο κάνω react στα play σας. Που το τελευταίο κάνω react στα play σας ουσιαστικά είπα να μου στείλετε πριν κάτι μέρες. Ανέβασα ένα story στο Instagram, αυτό εδώ πέρα είναι το Instagram, πήγαινε κάνουμε ένα follow και σας το λέω, πηγαίνετε κάντε όλοι ένα follow, γιατί σύντομα θα σκάσει ένα post το οποίο θα σας λέει ένα ακραίο βιντεάκι που χρειάζομαι τη βοήθειά σας για να γίνει. Οπότε όλοι follow στο Instagram, το βλέπετε εδώ πέρα, βρίσκεται κάτω στην περιγραφή, nfboss.07. Τέλος πάντων, και σας είπα να μου στείλετε τα καλύτερα σας plays τα οποία βγάλατε φέτος, δηλαδή το 2022. Και έχουμε αυτό το τελευταίο part της χρονιάς που θα σχολιάσω και θα βαθμολογήσω τα καλύτερα σας plays αυτής της χρονιάς. Οπότε αν σας αρέσει το βίντεο, κάντε ένα like, να φτάσουμε να ξεπεράσουμε τα 750 και like. Subscribe στο κανάλι μου αν δεν είστε, να φτάσουμε και τον επόμενο μας στόχο που είναι 14.000 συνδρομητές. Και φυσικά μην ξεχνάς, όπως είπαμε, follow στο Instagram. Αυτά δεν έχουμε να απολογούμε. Πάμε να περάσουμε στο βίντεο, τάνες. Λοιπόν, μάγκες, είμαστε inside the video που λέμε και το τελευταίο κάνει react στα play σας θα είναι η ASMR φάση. Δεν θα είναι ο φωναχτός κοτοξικούλους που έχετε και απολαμβάνετε. Οπότε πάμε να περάσουμε στα 25 διαφορετικά plays. Δεν έχω βάλει πολλά αυτή τη φορά για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι δεν ήθελα να βγει πολύ μεγάλο το βιντεάκι σαν το τελευταίο βιντεάκι της χρονιάς. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι έψαχνα μία ώρα για να βρω 25 γραμμένα κλιπ. Καθώς όλα τα άτομα που ζήτησαν να μου στείλετε τα καλύτερα σας κλιπ από το 2022 με γράψατε στα παπάρια σας. Τέλος πάντων, ας ξεκινήσουμε εδώ πέρα με το δεύτερο κλιπ. Εντάξει, το πρώτο το είδα. Εντάξει, φίλε, σε σκυπάραμε λίγο για να σε έχω βάλει στο βίντεο. Είναι καλά τα plays σου, οπότε ναι, τέλος πάντων, όλες τις βαθμολογίες αυτές θα είναι μεγάλες γιατί είναι τα καλύτερα plays. Τέλος πάντων, αυτό εδώ πέρα είναι ένα παιδί, θα του πάρει, το ξέρω. Τέλος πάντων, φιλαράκι, είναι ένα ωραίο. Έχει βάλει κλιπάκια, τα καλύτερα σου κλιπάκια τα οποία έχει βάλει. Οπότε ένα ωραίο βιντεάκι. Ωραίο βιντεάκι, 9 στα 10 του βάλω. Πάμε τρίτο κλιπ. Το κλιπ να δούμε εδώ πέρα πώς θα κλείσουμε τη χρονιά. Να δείτε εδώ πέρα κλιπς που έχω βάλει μέσα στο βίντεο. Λοιπόν, εδώ πέρα εξωγήινος αλλάζει μούτζι. Τι είσαι ο White FF. Παράτησε ο White FF το FF και ξεκίνησε αυτός και έγινε White FF. Εδώ εξωγήινος είναι Alien. Ο Goat είναι. Δες τον Goat. Ωραίο. Ωραίο, μ' αρέσει. Εντάξει, τα περισσότερα από αυτά τα έχω θυμάκες να ξέρετε, γιατί αυτό που σας είπα, 7 στα 10 θα βάλω στο συγκεκριμένο βιντεάκι. Πάμε στο τέταρτο βιντεάκι που είναι από το King Professor. Εντάξει, ο Professor είναι πολύ άλλος παίχτης, iPhone 8 Plus, έχει το ξέρω το παιδί. Απλά τώρα έχει παρατήσει εδώ και ένα χρόνο κοντά και αυτά τα clips είναι που τα έβγαλε την ώρα που ανέβασα story για να μου στείλετε clips, τέλος πάντων. Οπότε για να δούμε εδώ πέρα τι μου έχει στείλει, δεν τα έχω δει καν. Απλά τον πέταξαμε στο βίντεο γιατί ξέρω θα είναι καλά plays, γιατί έχει καλό aim. Ωρι Professor. Τα Professor. Τα Professor. Το Professor, εντάξει. Δεν είναι και τα καλύτερα σου plays, αδερφές. Το είπα κιόλας που σου στείλα μήνυμα. Θα σου βάλω 8 στα 10, εντάξει, έτσι για το γάμο. Πάμε επόμενος. Hydra YT, απολαύστε. Μέσα από το κλειδί με πήρε Wanda. Καλά, μαλάκα, η άλλη πιωμένη είναι. Σ' είπα, μόνο με δίκλι παίζω. Πριν ούτε ένα χέτσο δεν μπορούσα να βάλω στο ρεπρό. Η άλλη τα έπιανε τώρα. Τώρα λένε, ο μαλάκα, κουμπωμένος. Έλα, Hydra. Αφήστε κάτω, μαλακισμένα. Μην αμυθείτε τώρα, μη. Είναι για να μας θυμίσει ο Hydra White, μας έστειλε πρώτη φορά clips σε κάνω react στα play σας βίντεο. Οπότε θα το βάλουμε ένα 10 στα 10. Πάμε λίγο GG για το Hydra. Και πάμε τώρα σε ένα πολύ γαμάτο βιντεάκι από τα καλύτερα edit φάση βίντεο στα οποία μου στείλατε. Του οποίου είναι αυτός εδώ πέρα, ο Sir King. Ένα πολύ ωραίο βιντεάκι από τα αγαπημένα μου βιντεάκια που είναι μέσα σε αυτό το βίντεο. Γενικά τα περισσότερα κλιπάκια τα οποία μου έχετε στείλει σε αυτό το βίντεο, εσάς οι 25 που σας έχω βάλει, είναι πολύ δυνατά όλα. Αυτό είναι από τα αγαπημένα μου, ίσως το αγαπημένο μου είναι πάρα πολύ δυνατό μαζί με τη μουσική και όλα αυτά. Αδερφέ, θα σου βάλω 10 στα 10, εντάξει, είναι ακραίο, ό,τι καλύτερο. Μ' αρέσουν τέτοια είδους βιντεάκια, οπότε ναι, πάμε στο 7ο, που το 7ο, πάμε να δούμε τι είναι το 7ο. Εντάξει, το έχω δει κάποια στιγμή όταν το έκανα save, αλλά τέλος πάντων. Και τώρα θέλω να συμπληρώσω κάτι. Όταν σας λέω, μάγκες, να μου στείλετε plays 20 με 30 δευτερόλεπτα
με διάφορα clips. Σας ζητάω κάτι. Θα βάλω 7 στα 10 στο συγκεκριμένο βιντεάκι. Σας ζητάω κάτι. Ωραία, σας ζητάω κάτι. Π.χ. στείλτε μου τα καλύτερα σας plays. Και όλος ο τυπάς μου στέλνει κλιπάκια ρε μαλάκα που παίζει στο training. Στο training, στο crafting εκεί πέρα. Το ίδιο πράγμα ξέρω εγώ και δεν είναι καν καλά plays. Τα καλύτερα του plays μέσα τη χρονιά. Ζητάω κάτι συγκεκριμένο. Μην μου στέλνετε απλά plays για να μπείτε στο βίντεο. Γι' αυτό το λόγο δεν μπαίνετε στο βίντεο. Πάμε στο επόμενο. Αυτό εδώ πέρα είναι από το παλιό Free Fire. Νομίζω είναι από πέρσι. Είναι περσινά clips τα συγκεκριμένα. Αλλά τέλος πάντων, βλέπουμε εδώ πέρα πολύ δυνατά plays εδώ πέρα. Παλιό FF φάση. Ωραίο το παλιό FF. Ότι πα εδώ πέρα παίζει ένα V4. Του έχει ξεχολιάσει λίγο εδώ πέρα. One Taps βλέπετε πάρα πολύ δυνατό. Πάρα πολύ δυνατός, 9 στα 10 θα βάλω και πάμε στο ένα το play που είναι από κορίτσι. Έχω 2 κορίτσια, από ό,τι θυμάμαι είχα βάλει 2 κορίτσια, φανταστείτε κιόλας. Κορίτσια ναι, καλύτερα από τις 2 ώρες που ψάχνα για clips, έχω βάλει κορίτσια μέσα και οι περισσότεροι από εσάς μου στείλανε μαλακίες στο πεντάγωνο, τέλος πάντων. Αυτή την έχω ξαναβάλει από ό,τι θυμάμαι σε κάνω reaction play σας στο τρίτο part. Δεν θυμάμαι σε ένα part τέλος πάντων την είχα βάλει, το θυμάμαι. Και όντως ρε φίλε δεν έχει βάλει τα ίδια clips τέλος πάντων. Έχει βάλει διαφορετικά clips. Οπότε θα σου βάλω 8 στα 10. Μόνο και μόνο για το λόγο ότι από ό,τι θυμάμαι έχεις βελτιώσει το ίμισο. Πάμε στο 10ο player που ο 10ος player είναι αυτός εδώ πέρα για να δούμε εδώ πέρα. Α, το θυμάμαι αυτό το τυπά. Μ' αρέσει το editάκι που έχει παίξει από πίσω. Βλέπεις το background, ωραίο editάκι το κάνει λίγο. Πώς θα σου το πω, motion blur είναι. Είναι motion blur. Δεν ξέρω. Blur. Ναι, blur μαλάκα. Blur, motion blur. Μ' αρέσει το motion blur. Οπότε θα σου βάλω ένα 8 στα 10. Πάμε στον επόμενο 11ο clip. 11ο play για να δούμε εδώ πέρα ο φίλος. Μαλάκα, αυτόν το θυμάμαι, μαλάκα. Δεν πίστευα στα μάτια μου όταν είδα το συγκεκριμένο πράγμα. Αυτό το πράγμα με το woodpecker, με το S80, sorry, που ο τυπάς το κάνει. Προσπαθώ εδώ και πάρα πολύ και να το μάθω. Δεν έχω βγάλει ποτέ τέτοιο clip. Μόνο και μόνο που κάνει scope, headshot με το S80 φιλαράκι. Θα σου βάλω και σε ένα 10 στα 10. Πολύ δυνατό βιντεάκι, πολύ γαμάτα κλιπάκια. Από που να είναι και τα κλιπάκια, πολύ δυνατά 10 στα 10. Και εδώ πέρα στον αέρα χέντες, πάμε λίγο. 12ο clip, πάμε στο 12ο clip. Πού στο 12ο clip έχουμε αυτόν εδώ πέρα τον τύπα για να δούμε. Εδώ πέρα Diggle βάζει speed, έχει speed, βάζει γρήγορα γκλου, βάζει γρήγορα γκλου, έχει και καλό aim, έχει και style, μ' αρέσεις μέχρι στιγμής στο 9 στα 10 φιλαράκι, να δω κάτι πιο ακραίο στη συνέχεια, θα σου βάλω, θα σας ανεβάσω κι άλλο, για να δούμε κάτι που μου αρέσει. Αυτές οι γκλουγορ μου αρέσουνε. Αυτές οι γκλου μου αρέσουνε. Θα σου βάλω 9,5 στα 10. 9,5 στα 10 εσείς για 9,5 στα 10 καθαρό. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο style. Μ' αρέσει το style σου. Είναι πολύ καλό style. Brazil style. Οπότε 9,5 στα 10. Πάμε. 13ος που είναι ο Karma. Ο Karma, όσο δεν το ξέρετε, είναι το κανάλι του Hydra πλέον. Hydra X Karma που κάνει live ο Karma στο κανάλι του Hydra. Θα τον γνωρίζετε όσοι τον γνωρίζετε τέλος πάντων. Μπορείτε να πάτε να τσεκάρετε πώς παίζει. PC player, πολύ δυνατός PC player, πολύ γρήγορος, πολύ γαμάτο aim. Εδώ πέρα δεν μου έχει στείλει γαμάτα κλιπάκια, τα έβγαλε μέσα σε μια μέρα, αλλά τον έχω βάλει για το λόγο ότι και αυτά τα κλιπάκια που τα έβγαλε σε μια μέρα είναι πολύ γαμάτα. Πέρα από εσάς που μου στέλνετε κλιπάκια μιας μέρας. Να δείτε εδώ κλιπάκια μιας μέρας, θα σου το πούμε. Πολύ δυνατός ο Karma. Τώρα στο συγκεκριμένο βίντεο θα του βάλω 8 στα 10, αλλά ο Karma σαν παίχτης, αν μου στείλει καλά κλίψη, είναι 10 στα 10, αλλά στο συγκεκριμένο 8 στα 10. Αυτό είναι το δεύτερο κορίτσι, αν δεν κάνω λάθος, και πάμε να δούμε εδώ πέρα. Αυτή την τύψα την έβαλα μέσα στο βίντεο μόνο και μόνο για ένα λόγο. Για να τιμήσω αυτό που μου σπάει πιο πολύ τα νεύρα, το jump shot. Η τύψα είναι ο βασιλιάς του jump shot, μαλάκα, δες εδώ, παπ, jump shot, μαλάκα. King του jump shot, δεν έχω δει ξανά καλύτερο jump shot player, μα την Παναγία. Δεν σας λέω μαλακές, δεν έχω δει καλύτερο jump shot player και από αγόρια και από κορίτσια γενικά. Θα τις βάλω 10 στα 10 για το καλύτερο jump shooter στον κόσμο που έχω δει εγώ. Πάμε επόμενος και αυτό το κλιπάκι βιντεάκι μου άρεσε. Όπως βλέπετε εδώ πέρα με τη μουσική από πίσω που παίζει και θα φάμε κόπηρα τώρα, δεν την έχω βάλει. Πολύ ωραίο, πολύ ολοκληρωμένο βιντεάκι. Αν δεν μου είχε χαλάσει και την ποιότητα θα ήταν ακόμα πιο καλύτερο, εντάξει. Πολύ γαμάτο, θα του βάλω 10 στα 10 και αυτό μου αρέσει υπέρ αρκετά. Ότι πας έχει ρίξει ωραίο εντετάκι, ωραία δουλίτσα, ωραία κλιπάκια, ωραίο speed. Glugols έχει, style έχει. Perfect ρε φίλε, perfect. Μπορείς να το βλέπεις εδώ πέρα, στο δείχνω όλο. Να το βάλουμε όλο, γιατί μπορούμε να το βάλουμε όλο. Και δείχνουμε όλο το βιντεάκι, το βλέπεις και το δείχνω. Πήγαινε να τσεκάρει το μαγουστάρις. 16ο play, πάμε. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι ένα play. Είναι ένα clip. Rate 9,5
5,5 στα 10 γιατί μου άρεσε αρκετά το edit και όλη η φάση που έπαιξε αυτό το στιγμένο πράγμα. Επόμενο παίχτη επόμενο είναι Αποστάντο Πλερ. Ο συγκεκριμένο τυπά θυμάμαι ότι μου είχε πει ότι είναι Αποστάντο όλα αυτά τα πλέρ. Όσοι δεν ξέρετε τι είναι το Αποστάντο, είναι room 4v4, το οποίο έχει unlimited ammo yes, δηλαδή είναι σαν CS rank, δεν έχει άπειρε σφαίρε, άπειρε γκλου και τέτοια. Οπότε τα συγκεκριμένα clips τα οποία έχει βάλει ο τυπά είναι χέντε, είναι πολύ γαμάτα plays εδώ πέρα. Το Αποστάντο δεν είναι κυρίω για speed, για glue walls και τέτοια, είναι για aim. Οπότε το βιντεάκι του βάλω 9 στα 10 μόνο και μόνο επειδή έχει πολύ γαμάτο aim ο συγκεκριμένο τυπά και το Αποστάντο βαθμολογείται μόνο και μόνο στο aim. Όσοι δεν ξέρετε, όσοι ξέρετε, το μάθατε τώρα. Τέλο πάντων. Επομένω, μου αρέσει αυτό εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα η φασούλα που το έχει κάνει, το. Πώς λέγεται ρε μαλάκα, το slow motion, τα εφέ που έχεις παίξει είναι πολύ δυνατά όλα και μου αρέσει το βιντεάκι, θα του βάλω 8 στα 10, πλέον χρειάζεσαι και μια βελτίωση, αλλά μου άρεσε όλη αυτή η φάση. Πάμε στον επόμενο, που επόμενος είναι αυτός εδώ πέρα, που ξεκίνησε και λέω τώρα τι θα μου δείξει αυτός όταν έβλεπα για να κάνω save, γιατί είχα ξενερώσει μαλάκες, έψαχνα 2 γαμμένες ώρες για να κάνω save 25 clips από 300 και άτομα μαλάκα, δηλαδή μπέσα τώρα, 25 clip. Γαμάτα τα καλύτερα σας play της χρονιάς, γιατί σαν και βρήκα μόνο 25 άτομα μέσα σε 2 ώρες και βαρέθηκα να δω και όλα τα μηνύματα. Μα την Παναγιά μου, ήταν κάποιο καλύτερο, sorry που δεν το είδα. Τέλος πάντων, 8 στα 10 και εσύ πάμε 20 play, έχουν μείνει άλλα 5 για να ολοκληρώσουμε αυτό το ξακουστό βιντεάκι, να κλείσουμε αυτή τη γαμάτη σειρά. Ωραία, λοιπόν, αυτός εδώ πέρα τον έχω βάλει γιατί έχει ωραίο aim. Δηλαδή, θέλει ρε φίλε μία βελτιωτική. Εντάξει, μπορεί να κάνω και λάθος, μπορεί να μην θες βελτιώσει. Αυτό το κλιπάκι με το Σοντιανάκι μου άρεσε αρκετά. Αρκετά δυνατό. Ανάποδη κλου. Καλό, καλό, φίλε. Φίλε, εντάξει. 9,5 στα 10 θα σου βάλω. Στην αρχή πήγαινα για 8 και για σένα, αλλά πολύ δυνατό, μου άρεσε. Δηλαδή πήγα να μιλήσω για την κλου και αμέσως είδα κάτι γαμάτο στην κλου. 9,5 στα 10, 21ο play, είπαμε. Επόμενος. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε ένα V4, το συγκεκριμένο play το είχα δει. Ένα V4 με sniper, είναι πολύ γαμάτο με τη μουσική και όλα αυτά. Εδώ πέρα τον πετυχαίνει headshot. Το είδα πολλές φορές για να καταλάβω τι ακριβώς κάνει, γιατί δεν έβλεπα τα headshot και τα body shot. Το συγκεκριμένο είναι body shot το δεύτερο. Και το δεύτερο είναι body shot, αλλά το τελευταίο είναι headshot. Εμένα μου άρεσε που το έπαιξε ένα V4, τον ράσανα όλοι. Έπαιζαν κανονικά και εδώ πέρα του σκοτώνει και του 4. Πολύ γαμάτο κλιπ, πολύ γαμάτο κλιπ. 9,8 στα 10 θα σου βάλω. Ένα V4 με sniper, ακραίο, δυνατό. Πάμε επόμενο. Επόμενο είναι αυτό εδώ πέρα, που και αυτό εδώ πέρα είναι γρήγορο. Έχει αυτό άλλη στην Glue, όπω βλέπει, κάνει μια κίνηση για την Glue, τη βλέπει εδώ πέρα, πάει προ τα δεξιά. Οπότε μου αρέσει που έχει ένα ξεχωριστό στάλι στην Glue και δεν έχει το κλασικό στάλι στην Glue. Οπότε ανεβαίνει βαθμολογία, έχει game, έχει και speed εδώ πέρα. Βλέπει εδώ, παπ, γυρνάει, παπ. Εντάξει, αυτό το συγκεκριμένο έκανε λίγο μοχλόρι, φιλά, αλλά εντάξει, κάνει. Έχει δυνατό. Θα σου βάλω 7,5 στα 10. Θα σου βάλω 7,5 στα 10 για το λόγο ότι μερικά clips τα οποία έχεις προσθέσει σου χαμηλώνουν τη βαθμολογία για το βιντεάκι. Λοιπόν, πάμε επόμενος, Σκεμπέζ. Τον ξέρω και αυτόν. Μέστρα Φαμίλια ήταν αυτός από ό,τι θυμάμαι. Είναι δυνατός παίχτης, δεν μου έχει στείλει γαμάτα clips. Αυτά τα clips είναι από 6-7 μήνες πριν από ό,τι μου είπε, γιατί έχει σταματήσει το FF από το καλοκαίρι. Οπότε τα συγκεκριμένα clips είναι από το καλοκαίρι. Αλλά ναι, τέλος πάντων, υπάρχουν και καλύτερα clips. Σε ένα παλιό μου βιντεάκι είχαν ωραία στα play σας, μου είχε στείλει καλύτερα clips από τα συγκεκριμένα. Οπότε στο συγκεκριμένο βιντεάκι που μου έχει στείλει θα του βάλω 8 στα 10. Αλλά πιστεύω ότι αξίζει και αυτός 10 στα 10, γιατί το προηγούμενο βιντεάκι που μου είχε στείλει, το πρώτο σε κανόνια στα play, ήταν πολύ γαμάτο. Πάμε στο πρώτο τελευταίο clip, που το πρώτο τελευταίο clip είναι από αυτόν εδώ πέρα τον τυπά. Που εντάξει δεν είναι και κάτι ακραίο, αλλά είναι πολύ καλύτερο από όλες τις μαλακές που μου στείλατε, οι υπόλοιποι 300 που είδα τέλος πάντων. Ο συγκεκριμένος τυπάς, εντάξει φίλε μου, έχεις καλό aim. Εντάξει, το edit, εντάξει, κανονικό edit είναι, δεν είναι κάτι το ακραίο, δεν είναι κάτι το wow. Καμπλέ aim έχεις, μπορείς να βελτιώσεις λίγο το style σου στην glue wall φυσικά και μπορείς να βελτιώσεις και το speed σου υπέρ αρκετά και την επόμενη χρονιά 2023 πάμε τα γαμίσεις όλα. Και πάμε στο 25ο play, το τελευταίο play του βίντεο που θέλω να το προσέξεις μόνος σου προσεκτικά, δεν θα μιλήσω καθόλου, οπότε πάρ' το. Book, Άρη, book. Βασίλη, τη χρονιά. Απατέλο! Σιψέρο! Απατέλο! Μου δίνει γαμίτα! Φύγα! Κατσά μου τίκε! Από ό,τι κατάλαβα, ήταν funny clip που μου το έστειλε ένα παιδί και το έβαλα μόνο και μόνο σαν τελευταίο γιατί ήταν το αγαπημένο μου απ' όλα. Ήταν funny, πολύ γαμάτο και εδώ πέρα σας δείχνω και τα καλύτερα plays τα οποία έχω save
mini κλιπάκια αυτής της χρονιάς. Τα υπόλοιπα είναι σε βίντεο, τα έχετε δει, αλλά αυτά έχω save, οπότε αυτά πέταξα και λίγο από τα δικά μου να δείτε τη φασούλα. Οπότε αυτό το βίντεο. Λοιπόν, μου τσαράδες, με αυτό το βίντεο ελπίζω σας άρεσε. Like, αν σας άρεσε, subscribe στο κανάλι μου. Comment, να μου πείτε τη γνώμη σας και comment. Καλή χρονιά, γιατί είναι το τελευταίο βίντεο της χρονιάς. Πάμε να περάσουμε 2023. Οπότε, μάγκες, το επόμενο part θα είναι τη επόμενη χρονιά με το κανάλι React Play σας. Οπότε, αποχαιρετούμε αυτή τη χρονιά, αυτή την καταπληκτική χρονιά και ξαναλέω, ξαναευχαριστώ όλους εσάς οι οποίοι με στηρίξατε και φτάσαμε και κάναμε ακραία πράγματα στο Greek Free Fire Community που δεν τα έχει κάνει κανένας άλλος YouTuber όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε, σας ευχαριστώ, μάγκες. Καλή πρωτοχρονιά, καλό 2023 να σας μπει καλά. Από μένα τα λέμε τον επόμενο χρόνο. Peace και slit.